κορονοϊού και γι' αυτό το λόγο έχουμε μέσω Skype κοντά μας τον κύριο Αναστάσιο Αναστασιάδη. Είναι ο νομίατρος των Σερών. Καλώς σας μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Αναστασιάδη? Καλώς μεσημέρι. Καλά, μια χαρά. 7 κρούσματα, εκ των οποίων τα 6 ήδη γνωστά. Μπορούμε να το πούμε έτσι? Ναι, τα 4-7 κρούσματα για τον κορονοϊό, τα 6 είναι από τη δομή εδώ των Σερών. Ναι. Είχαμε, να πω εδώ την Κυριακή, είχαμε ανακοινώσει ότι είχαμε ένα κρούσμα μιας 29χρονης από τη δομή, η οποία είχε πάει τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα να συναντήσει κάποιους συγγενείς τους και ανέβηκε μετά στη δομή ξανά και μετά λίγες μέρες παρουσίασε συμπτώματα όπως πυρετό, χονόλεμο, κακουσία. Και κατευθύνθηκε με τα συμπτώματα στο νοσοκομείο και έγινε το τεστ την προηγούμενη Παρασκευή που μας πέρασε και την Κυριακή βγήκε το αποτέλεσμα το πρωί ότι ήταν θετική. Ωραία. Πάρθηκαν τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν την Κυριακή, δηλαδή μπήκα σε καραντίνα εθνηλάτηση όσα άτομα ήταν σε επαφή μαζί της που είχαν έρθει το τελευταίο διάστημα. Μπήκαν όλα τα άτομα αυτά σε καραντίνα και την Τρίτη προχθές ο Δίακο Θεσσαλονίκη ήρθε και πήρε και άλλα δείγματα εργαστηριακά και βγήκαν τα αποτελέσματα χθες το βράδυ, εκ των οποίων πέρα από το ένα που ήταν το δεύτερο τεστ που είχε γίνει της γυναίκας, βγήκαν άλλα 5 θετικά. Οπότε συνολικά είναι 6. Α, μέσα στα 6 δηλαδή είναι και η κοπέλα 29 χρόνια, μου λέτε. Ναι. Ωραία. Όταν λέτε ηχνηλάτηση, εννοείται εδώ με ποιους ήρθε σε επαφή, αλλά και με αυτούς οι οποίοι συναντήθηκε στην Αθήνα, τους συγγενείς στην Αθήνα. Ναι, ναι. Και αρχίζω σε εμάς μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση εδώ, έτσι. Καλά, μας ενδιαφέρει και η Αθήνα. Ναι. Αυτό το αναλαμβάνει ο ΕΟΔΗ, πώς κινήθηκε και πού κινήθηκε στην Αθήνα, να βρει τους συγγενείς που ήρθαν σε επαφή. Γιατί από εκεί φαίνεται πως κόλλησε, άρα υπάρχει... Δείχνει, ναι, μπορεί να μην κόλλησε τους συγγενείς, μπορεί και στη διαδρομή, που πήγε Αθήνα, που ήρθε, που διέμεινε, που κινήθηκε. Εμάς στην πρώτη φάση μας ενδιαφέρει οι ΣΕΡΕΣ, εδώ μπήκανε σε καραντίνα αυτά τα άτομα, ναι. Την Τρίτη πάρθηκαν τα τεστ και είπαμε χθες βγήκαν θετικά. Αυτά τα 6 κρούσματα. Να πω εδώ ότι συμπτώματα δεν έχουν, είναι συμπτωματικοί όλοι, δεν έχουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Ούτε και αυτό 29 χρόνια είχε, ναι. Τα υπόλοιπα 5 άτομα, όχι. Προς τη στιγμή δεν έχουν συμπτώματα, είναι συμπτωματικοί. Και αυτό δείχνει την ανησυχία μας πολλές φορές ότι πολλές φορές αυτό που έχουμε πει, τα άτομα και νεαρής ηλικίας κυρίως, είναι ασυμπτωματικά, δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Ναι, αλλά αυτά τα άτομα μεταδίδουν. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε και στις δομές έχουν πει ότι είναι και πρόβλημα εκεί. Κυρίως έχω αναφερθεί και εγώ επανειλημμένα και από τον Μάιο-Ιουνίου ότι το πρόβλημά μας είναι κυρίως και οι δομές και τα παιδιά. Γενικά τα παιδιά. Yeah. Γιατί οι δομές έχουν νεαρό πληθυσμό κυρίως. Mm-hmm. Δεν θα βρεις τις δομές εύκολα ηλικιωμένους. Και τα παιδιά κυρίως πάνε γυμνάσιο, λύκειο, τα δημοτικά, νηπιαγωγεία, όλα αυτά. Κυρίως τα παιδιά και οι νεαρές ηλικίες είναι ασυμπτωματικοί. Δηλαδή δεν έχουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Αυτό ήταν ανησυχητικό γιατί επαναπαύονται όλοι και εκεί μπορεί εύκολα η μετάδοση να γίνει σε πάρα πολύ πληθυσμό και να φτάσει στους γονείς, στους παππούδες, σε ενήλικες, αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα ή αυτοί που, που είναι μεγάλης ηλικίας και εκεί θα είναι το επικίνδυνο της κατάστασης γιατί εκεί κυρίως δημιουργούν τα προβλήματα. Κύριε Αναστασιάδη, αν δεν κάνω λάθος, τα 5 υπόλοιπα άτομα είναι ένας ενήλικας και 4 παιδάκια. Ναι, είναι ο ενήλικας και τα παιδιά είναι αυτή τη ενήλικο. Όχι τη 29χρονη, τη φίλη τη. Τη φίλη. Ωραία. Αν 29χρονη. Θέλω να καταλάβω τώρα το πώς γίνεται μια ηχνηλάτηση, γιατί είναι από ό,τι καταλαβαίνω μια πολύ δύσκολη ιστορία. Καθώς... Είναι δύσκολη. Αν η 29χρονη ταξίδεψε με λεωφορείο, σημαίνει ότι ή κόλλησε στην Αθήνα, οπότε στο γυρισμό τη μετέδιδε ιό, ή αν κόλλησε με κάποιον από εκεί, θα πρέπει να γίνει άλλη έρευνα. Δεν είναι κάτι απλό, θέλω να πω. Ναι, δύσκολο είναι. Πολλές φορές και μέσα στον ίδιο χώρο, στη δομή και τα λοιπά, πάλι είναι δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να διερευνηθεί ένα περιστατικό. Να πω όμως εδώ, την ηχνηλάτηση τώρα δεν την είχαμε εμείς κυρίως, την είχε η δομή μαζί με συνεργασία με το ΕΔΗ και το Υπουργείο. Γιατί η δομή είναι μια ξεχωριστή κατάσταση, μια ξεχωριστή δομή, έχει την ευθύνη μέσω του Υπουργείου και των ΕΟΔΗ. Και λαμβάνονται έτσι, τα μέτρα και ό,τι αποφάσεις υπάρχουν. Απλώς εμείς συμβάλλουμε. Δίνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε με την εμπειρία. Αλλά αυτό να ξέρετε δεν μας καθησυχάζει που μας λέτε τώρα ότι δεν εννοείται. Εννοείται. Γιατί αυτά είναι και τα δύσκολα. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις του ΕΟΔΗ, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν.
και τελικά από εκεί που είμαστε καλά, σε πολύ λίγο μπορεί να μην είμαστε τόσο καλά. Ναι, έτσι. Εντάξει, εννοείται. Πάντως να πω εδώ, πω εδώ ότι με αυτά που μιλήσαμε και είδα κάποια πράγματα, δεν δείχνει να έγινε, εγώ είμαι, νομίζω ότι δεν έγινε μετάδοση σε άτομα ιδιαίτερα παραπάνω. Να πω ότι υπάρχουν δείγματα σε περισσότερα άτομα που βγήκαν αρνητικά τα υπόλοιπα. Να πω εδώ ότι τα παιδιά δεν πήγαν καθόλου σχολείο, αυτά τα συγκεκριμένα, φέτος. Δεν πήγαιναν σχολείο καθόλου, και αυτό γιατί η μαμά και τα παιδιά ήταν αυτά σε διαδικασία να φύγουν στο εξωτερικό, νομίζω Γαλλία, δεν ξέρω πού ήταν να φύγουν. Και δεν κινήθηκαν καθόλου σε σχολείο. Και το άλλο είναι ότι δεν είχαν ιδιαίτερες διασυνδέσεις με άλλα άτομα, δηλαδή ήταν κάπως απομονωμένα. Είναι κλειστή η οικογένεια αυτή, τέλος ναι, πάντων. Ναι, ναι. Οπότε δεν είχαν επαφές σε πάρα πολλά άτομα για να υπήρξε διασπορά σε υπόλοιπα άτομα. Παρ' όλα αυτά, τώρα η δομή συζητάει με το Υπουργείο και με τον ΙΟΔΗ, δεν ξέρω αν ληφθούν και περαιτέρω μέτρα. Στη δομή θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες ή αύριο, σήμερα το βράδυ. Ναι, γιατί υπάρχει και μια δυσκολία επικοινωνίας. Τώρα, μιλάμε για τα 6 αυτά τα οποία είπαμε ότι είναι γνωστά. Το 7ο. Το 7ο δεν ξέρουμε, δεν είναι τουλάχιστον προσεχούμε το δικό μας. Προφανώς μπορεί να είναι από κάποιο ιδιωτικό εργαστήριο, από κάποια ιδιωτική μονάδα. Δεν είναι από το νοσοκομείο το δικό μας. Όχι, το κρούσμα αυτό. Όχι. Άρα κάπου... Σήμερα να πω σήμερα ότι είχαμε ένα θετικό κρούσμα. Περιμένετε, γιατί τώρα τα μπερδεύουμε. Το 7ο κρούσμα, λέμε, δεν ήταν του νοσοκομείου, άρα δεν είναι αυτό που μας ανακοινώσετε σήμερα για μια 79χρονη. Όχι, όχι. Άρα αυτό είναι προφανώς... 7 χθες, σήμερα ένα καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο μάθαμε πότε εμείς για αυτό το ένα το καινούριο. Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Ήρθε το αποτέλεσμα κατά τις 9-10 ώρα κάπου εκεί και το πληροφορηθήκαμε. Α, δηλαδή σήμερα στα ανακοινώσιμα κρούσματα θα έχουμε και το ένα των σερών. Εάν δεν είναι σήμερα, φαντάζομαι αύριο μεθαύριο θα υπάρξει. Μάλιστα. Στην, ωραία. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό πρόκειται για μια 79χρονη, η οποία κατοικεί μέσα στο κέντρο της πόλης. Ναι. Μίλησα με τους συγγενείς και με τα άτομα που ήρθαν σε επαφή, ναι, τηλεφωνικά. Ναι. Τώρα, τα άτομα αυτά, κάποια άτομα που ήταν, τα στείλαμε σήμερα τώρα να μπορούν να φύγουν ήδη και να κάνουν το τεστ, ναι. Ωραία. Είναι μια κυρία που την πρόσεχε, που πήγαινε κάποια στιγμή, και κάποια ανήψια της, κάποιες συγγενείς της. Και θα δούμε, θα περιμένουμε αυτά τα αποτελέσματα, να δούμε αν κόλλησε κάποιον από αυτούς ή κάπου άλλο. Γιατί, ωραία, γίνεται η χνηλάτιση, θέλω να πω, δεν έχει χαθεί κάτι. Όχι, εδώ είμαστε καλά, ελέγχεται η κατάσταση. Ωραία. Το χθεσινό... Η κυρία, να πω, αυτή μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Α, δεν είναι καλά. Όχι, υπάρχει ότι τα στέλνουν στα κέντρα αναφοράς. Από ό,τι μου είπαν ότι σχετικά είναι καλά προς τη στιγμή. Μπράβο. Δεν είναι και ιδιαίτερα. Το 7ο χθεσινό κρούσμα, κύριε Αναστασιάδη μου. Το 7ο δεν ξέρω πού προέρχεται. Τουλάχιστον ότι το ανέφερε, τώρα μπορεί να είναι από ιδιωτικό εργαστήριο ή μπορεί να είναι από κάποιο. Η χνηλάτιση γίνεται, ξέρουμε ποιο κρούσμα είναι. Αυτό τώρα ήταν. Κοιτάξτε, ό,τι δεν ξέρουμε από εδώ, όταν αναλαμβάνει ότι την χνηλάτιση την κάνει. Καλά, εσείς δεν σας ενημερώνουν εσάς. Δηλαδή, αν εγώ μωραΐτη πάω σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και με βρουν θετική, δεν θα ενημερωθεί το δικό σας τμήμα για να ξέρετε ότι η μωραΐτη έχει κορονοϊό. Κυρία, άρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια εχνηλάτιση, τη βλέπουμε στον δρόμο να περπατάει. Το έχω πει επανειλημμένα, την εχνηλάτιση την κάνει κυρίως ο ΙΟΔΗ. Γιατί εσείς πιστεύετε τα κρούσματα στην Αθήνα που είναι 200 και 250, ποιος αναλαμβάνει την εχνηλάτιση, προφανώς ο ΙΟΔΗ. Γι' αυτό έχουμε χάσει το μέτρο, κύριε Αναστασιάδη. Ναι, τώρα, αλλά να σας πω κάτι, δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εν ανάγκη να κλειστούμε μέσα, όσοι μπορούμε να κλειστούμε. Εμείς δεν είπαμε να σταματήσει τίποτα στην οικονομία και να δούμε πώς θα πορευτούμε. Μα κύριε Μωρέτη, σε λίγο, αν ξεκινούν και άλλα τα κρούσματα, ούτε χνηλάτιση θα προλαβαίνουμε να γίνεται. Σας είπα ότι πολλά κρούσματα είναι συμπτωματικά. Ήδη βλέπετε στην Αθήνα τώρα, βλέπετε παραλλαδικά έχει σταθεροποιηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων πάνω από 300. Έτσι, κάθε μέρα τώρα δίνουν πάνω από 300 καθημερινά τα κρουσμάτα παραλλαδικά. Και στην Αθήνα, στην Αττική, πάνω από 200 έχει σταθεροποιηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων. Ναι. Σε τόσα πολλά άτομα πλέον, δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να γίνεται και χνηλάτιση πλέον.
Γι' αυτό επιμένει και το Υπουργείο προφανώς και όλοι και ο ΟΔΗ ότι θα πρέπει πλέον να λαμβάνει ο καθένας τα μέτρα τα ατομικά μεταπροστασίας. Ναι. Γι' αυτό λέμε η χρήση της μάσκας, γι' αυτό επιμένουμε. Γιατί έχουμε πει ότι είναι δυνάμει, όλοι μας είμαστε φορείς. Ναι, κύριε Αναστασιάδη, όλοι μας είμαστε φορείς. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και το λέτε από την αρχή. Αλλά όταν έχουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι ο κορονοϊός είναι μια κοροϊδία και ότι δεν υπάρχει τίποτα και δεν βαριέσαι, είμαστε όλοι χαλαρά και ωραία. Εκεί πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα. Καταρχάς να πω ότι έχουμε δύο δομές στις Σέρρες, στο νομό Σερρών. Ναι. Επομένως εκεί πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Από την άλλη, έχετε και εμάς τους ψεκασμένους, θα με συγχωρήσετε για την έκφραση και το χαρακτηρισμό, που λέμε δεν φοράμε μάσκα, είμαστε όλοι ελεύθεροι, θα βγούμε το βράδυ να πιούμε το ποτάκι μας, θα αγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε, δεν ξέρω εγώ τι με τους γνωστούς μας. Και τι ωραία, τι καλά. Και άμα έχουμε κορονοϊό, πω ότι κακοπάθαμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να οργανωθούμε λίγο. Όλα αυτά που δεν πιστεύουν πολύ και δεν δίνουν σημασία δημιουργήθηκε ένα επειδή την άνοιξη με την καραντίνα που είχαμε συνολικά δεν είδαμε στην Ελλάδα θανάτους και πολλά κρούσματα και δεύτερον με τα μέσα δικτύωσης ο κόσμος έχει επηρεαστεί αρνητικά πάνω στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ο ιός, νομίζω ότι είναι πλάκα, όλα αναφέρονται στην πλάκα. Μάλιστα. Ναι, νομίζουν όλοι έτσι. Ναι, αλλά αν δούνε, γιατί εγώ τα ζω, αν πάρουν τηλέφωνο και μιλήσουν με άτομα που έχουν νοσήσει, που είναι διασωληνωμένα, που έχουν τα προβλήματα, εκεί θα καταλάβουν το πρόβλημα της κατάστασης. Και να πιστέψετε ότι στις ΣΕΡΣ αυτή τη στιγμή δεν έχει νοσήσει μεγάλος αριθμός πληθυσμού. Έχετε δίκιο και σε αυτό. Οπότε, αν αρχίσει και νοσεί και φτάσουμε στο σημείο όπως ήταν η γρήπη πέρυσι τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο που είχαμε πάρα πολλά κρούσματα, αν ο κορονοϊός εξαπλωθεί τόσο γρήγορα και εξαπλωθεί στον πληθυσμό των παιδιών και στους ενήλικες, θα δείτε ότι θα είναι διαφορετική κατάσταση. Δεν θα προλαβαίνουμε. Θα πρέπει να το δει ο κόσμος αυτό, δηλαδή να πιστέψει την κατάσταση. Ο 60διάχρονος που είχαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ είναι ακόμη διασωληνωμένος, έχει γίνει και τραχιοτομή. Έτσι, δηλαδή, μην τα βλέπουμε απλά τα πράγματα. Ο ιός μπορεί να πιάσει και νεαρότερης ηλικίας. Όχι, δεν λέμε ότι θα πεθάνει όλος ο πληθυσμός, αλλά σε έναν αριθμό αρκετά μεγάλο θα δημιουργήσει προβλήματα. Ειδικά σε ηλικιωμένους και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα. Ναι. Αλλά και σε νεαρότερης ηλικίας το έχουμε δει πολλές φορές. Ότι μπορεί να προσβάλλει. Έχουμε ζητήματα. Ακριβώς. Έχουμε προβλήματα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Διότι χθες σε κάποια κατάληψη, άκουσα κάποια παιδιά σε κάποιο σχολείο, άκουσα κάποια παιδιά να λένε, μας αναγκάζουν λέει να φοράμε μάσκα μέσα στην αίθουσα και όταν βγαίνουμε για διάλειμμα, είμαστε πολλά περισσότερα άτομα, γιατί δεν είναι τμήμα-τμήμα, και εκεί λέει είμαστε ακόμη πιο κοντά από ό,τι μέσα στις αίθουσες. Χωρίς μάσκα όμως. Εδώ τι έχουμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουμε και τις καταλήψεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Ναι, κοιτάξτε, αυτές είναι οι οδηγίες του ΙΟΔΗ σε την παρούσα φάση. Δηλαδή, οι οδηγίες του ΙΟΔΗ ποιες είναι, μέσα σε κλειστούς χώρους. Φοράμε μάσκα. Τάξεις και τα λοιπά, να φορούν μάσκα υποχρεωτικά. Στους ανοιχτούς χώρους τι κάνουμε τώρα. Στους ανοιχτούς χώρους δεν επιβάλλει τη μάσκα, γιατί? Αλλά λέει προαιρετικά. Προαιρετικά, αν υπάρχει συγχρονισμός, καλό είναι να χρησιμοποιεί τη μάσκα. Τι ψάχνουμε να βρούμε συγχρονισμό, κύριε Αναστασιάδη, μου στα πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχει, δεν διαφωνώ. Άρα, γιατί δεν φοράμε να και έξω. Να σα πω όμως κάτι, κύριε Μωρέιτε, είναι και λίγο διαφορετικό να είσαι σε ανοιχτό χώρο και από ότι σε κλειστό χώρο. Γιατί σε ένα κλειστό χώρο, κάποιος που μιλάει, όπως μιλάμε τώρα εμείς, ή αν φτερνιστεί, ο ιός θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα μέσα στο κλειστό χώρο αρκετή ώρα, θα αιωρείται. Ενώ σε ανοιχτό χώρο. Είναι ο αέρας, είναι αυτό, δεν παραμένει πολύ ώρα. Θα πρέπει να είσαι πολύ κοντά. Φυσικά τα παιδιά. Μα πάρα σίγουρα, πολύ κοντά, σας λέω, είναι αφού είναι δίπλα-δίπλα. Πάρα πολύ. Σίγουρα κοντά. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή. Εγώ τώρα, άμα θέλετε την προσωπική μου γνώμη, εγώ θα ήθελα, αν σε σχολεία που είναι πάρα πολλά τα παιδιά κτλ., και στο εξωτερικό χώρο, στο διάλειμμα, θα έπρεπε να φοράνε μάσκα. Άρα τι δεν καταλαβαίνουμε, τι το κρατάμε. Φοβόμαστε. Φοβόμαστε κάτι. Φοβόμαστε να πούμε ότι πρέπει να φοράμε μάσκα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα φόβος του Υπουργείου. Αλλά. Θεώρησαν ότι επειδή σε κλειστούς χώρους είναι πιο μεγάλη επικινδυνότητα, ναι. Θεώρησαν εκεί να χρησιμοποιεί τη μάσκα. Ναι. Σε ανοιχτούς χώρους, είπα να λαμβάνουν αποστάσεις, μέτρα κτλ. Να μην συγχροντίζονται ιδιαίτερα και είπα να μην γίνεται χρήση τη μάσκα. Αυτό πρέπει να παρακάνουμε εμείς τώρα ως ρεπορτάζ. Να πάμε να τραβήξουμε διαλύματα παιδιών σε σχολεία, σε όλα τα σχολεία, χωρίς να σταμπάρουμε κάποιο. Αλλά πρέπει να δούμε πώς είναι τα παιδιά μεταξύ τους σε ένα διάλειμμα. Γιατί. Την απόσταση που χρειάζεται δεν την κρατάνε τα παιδιά. Κυρία Μωραϊτή, δεν την κρατάμε ούτε εμείς τώρα. Τι να αστειευόμαστε ψέματα να λέμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν την κρατάμε και εμείς οι μεγάλοι ενήλικες. Τα παιδιά θα πάνε και έξω, θα βγουν τα απογέματα, δεν θα κρατήσουν αποστάσεις. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Εάν δεν λαμβάνουμε μέτρα τη ατομική ευθύνη, είναι εύκολα. Αλλιώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Το ατομική ευθύνη να το ξεχάσουμε. Τους φοβίζει η λέξη ευθύνη. Το είπε κάπως αλλιώς. Θα σας γελάσω πώς όμως ο Πρωθυπουργός χθες. Στο διάγγελμά του. Τέλος πάντων, λοιπόν, ατομική ευθύνη είναι η ευθύνη η προσωπική μας. Αυτό έχετε δίκιο.
Οπότε τι κάνουμε, κρατάμε αποστάσεις και... Τα κλασικά που έχουμε πει είναι 2-3 πραγματάκια που αν τα τηρούμε δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Αν τηρούμε, το έχουμε πει επανειλημμένα, 2-3 μέτρα απόσταση όταν μιλάμε σε ανοιχτούς χώρους και σε κλειστούς, ιδιαίτερα σε ανοιχτούς. Σε κλειστούς χώρους κρατάμε την απόσταση 2-3 μέτρα και φορούμε, χρησιμοποιούμε μάσκες. Έτσι, η μάσκα προφυλάσσει. Βλέπετε όταν εμφανίζεται κάποιο κρούσμα, αυτό που ρωτάμε είναι σε κλειστούς χώρους αν χρησιμοποιήθηκε η μάσκα. Είναι βασικό αυτό. Ναι. Έτσι, δηλαδή μεταφέρθηκε ο ηλικιωμένος προφέσεων στο νοσοκομείο να κάνει το τεστ. Λέμε στη διαδρομή στο αυτοκίνητο χρησιμοποιήσει αυτό που μετέφερε τη μάσκα. Είναι βασικό αν χρησιμοποιήσει. Βασικότατο είναι. Έτσι. Είναι βασικότατο μέτρο. Μετά πάμε πλήσιμο των χεριών και φυσικό αερισμό όσο μπορούμε στους κλειστούς χώρους αερίζουμε τα παράθυρα και τις πόρτες. Τέσσερα πραγματάκια. Αν εφαρμόσουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα, νομίζω ότι στις αίρες ακόμη. Επειδή έχουμε λίγα κρούσματα, μπορούμε και εχνηλατούμε και κρατούμε χαμηλό τα κρούσματα στην περιφερειακή ένωση αερών. Και μπορούμε ακόμα να το κρατήσουμε, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλά το επίπεδο στην περιφερειακή ένωση αερών. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκαθαρίσατε και τι γίνεται με τα 7 κρούσματα τα χθεσινά. Η 79χρονη που είπατε είναι σημερινό κρούσμα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή τη στείλανε κάτω? Τι μου είπατε? Ήταν να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Θεσσαλονίκη λοιπόν, ναι, ωραία, στο νοσοκομείο αναφορά και κρατάμε τα. Τηρούμε όλα αυτά τα μέτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασιάδη. Καλή δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.